Καλησπέρα σας από την Ερτόπεν, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Στον αέρα της μοτοσυκλέτας» με τον Θανάση Μουρίκη. Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και βρισκόμαστε ακριβώς δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, την γιορτή που βρισκόμαστε με τις οικογένειές μας. Τρώμε γαλοπούλες, περνάμε καλά, προσοχή στα μελομακάρονα και στους κουραβιέδες. Μην ανεβάσουμε ζάχαρο και χοληστερίνες, γιατί η μοτοσυκλέτα απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Που έχουμε λοιπόν Χριστούγεννα ή σε λίγο τουλάχιστον έρχονται τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά, είπα να κάνω μια διαφορετική εκπομπή μνήμης, αφού κάθε χρόνο είναι πιο ζεστές οι καταστάσεις. Έτσι και εγώ, ξεφυλίζοντας τα περιοδικά που πρόσφατα όσοι είδαν στο Facebook τα τακτοποίησα σε μια καινούρια βιβλιοθήκη που πήρα τα μωτό, έπεσε τυχαία. Τυχαίο ήταν, δεν ξέρω, θα δείξει στην πορεία της εκπομπής αν ήταν τυχαίο. Ένα περιοδικό μωτό που εκείνη την περίοδο είχα φορέσει τα φεοπράσινα και την παραλλαγή μου για να υπηρετήσω κι εγώ τη μαμά πατρίδα. Θα σας πω λοιπόν την ιστορία για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται αυτή η εκπομπή. Έχω πάρει μετάταξη από το πυροβολικό αφού ήθελα να υπηρετήσω με το κεφάλι μου να φοράει τον πράσινο μπερέ και έχω πάει στο Μεγάλο Πεύκο. Εκεί λοιπόν, πρώτη μέρα στο Μεγάλο Πεύκο, έχω βγάλει από την τσάντα μου διάφορα αντικείμενα, τα προσωπικά αυτά που έχει ο κάθε φαντάρας μαζί του, δοντόβουρτσα. Κινητό τηλέφωνο δεν είχαμε τότε. Είχαμε όμως το περιοδικό μωτό. Όσοι είχαμε μοτοσυκλέτα. Να επισημάνω ότι εκείνη την περίοδο είχα και μια μοτοσυκλέτα, ένα CBR 400RR, ένα super sport εκείνη της εποχής που είχε γράψει τη δικιά του ιστορία. Εν τη αυτή περίπτωση, βγάζω και το περιοδικό μωτό και έτσι όπως τακτοποιώ τα πράγματά μου, ξαφνικά εμφανίζεται ένας ευγενικός συνάδελφος στρατιώτης δίπλα μου, πιτσιρικάς κι αυτός, τότε παιδιά ήμασταν άλλωστε, και μου ζητάει πολύ ευγενικά το περιοδικό μωτό που είχα μαζί μου και το είχα ακουμπισμένο ακριβώς, θυμάμαι, στο πάνω κρεβάτι του θαλάμου. Τον κοιτάω μάλλον ειρωνικά και του λέω: «Έχεις μοτοσυκλέτα?» Και τι μου απαντάει: «Θέλω να δω αν με έχει φωτογραφία». Παναγία μου, λέω, άλλο ένα ψώνιο στο στράτο βρήκα μπροστά μου. Τέλος πάντων, του δίνω το περιοδικό μωτό και έτσι λοιπόν γνώρισα το φίλο μου τον Αντώνη τον Μερεμέτη που τον έχω μαζί μου απόψε στην εκπομπή και τον καλησπέριζω. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Θανάση. Τα λέω καλά, κάπως έτσι ήταν. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Πραγματικές μνήμες πολύ σημαντικές για μας. 22 χρόνια μετά. 22 χρόνια μετά. Και όμως δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αν σκεφτείς ότι από τότε μέχρι τώρα, με το που μπήκε στο στούντιο, γνώρισα εγώ εσένα και εσύ εμένα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να ανεβάσουμε και δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες στο Facebook. Θα τις ανεβάσουμε το βράδυ, αύριο το πρωί, που είμαστε, βρήκαμε και τις στρατιωτικές μας στολές του τότε, αλλά και το περιοδικό που σου είχα δώσει. Και θα δείξουμε τα διαπιστευτήρια αυτής της εκπομπής και το πώς ξεκινάει αυτό το intro, πόσο αληθινό είναι. Πραγματικά τα περιοδικά τα έχεις όλα αρχιοθετημένα. Έτσι, και ακριβώς. Έχεις ακόμα αυτό το περιοδικό μετά από 22 χρόνια. Ναι, έχω αυτό το περιοδικό. Ήταν το δεύτερο 15ήμερο του μωτό, το μήνα Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο δεν μπορούσαμε να πάρουμε κανένα καψιμί, δεν είχε αυτά τα απαγορευμένα περιοδικά, τα μωτό, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε κι εμείς οι μοτοσυκλετιστές αυτό που μας έδινε μια ψυχική και εγκεφαλική απόδραση μέσα από το στρατόπεδο. Πάντως, εγώ το είχα μαζί μου και εντάξει, μας ταξίδεψε και μας έκανε να γνωριστούμε. Σημασία έχει λοιπόν ότι μετά από 22 χρόνια έχουν συμβεί πάρα πολλές καταστάσεις. Αυτές θα συζητήσουμε, αλλά και προγενέστερες πριν από τη γνωριμία μας, γιατί κρατάει σκούφια σου στον χώρο της μοτοσυκλέτας εδώ και αρκετά χρόνια. Πάμε να κλείσει τρίτη δεκαετία στη μοτοσυκλέτα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι δεν είναι? Δεν θέλω να το θυμάμαι. Θα τα θυμηθείς εδώ πέρα, θέλεις δεν θέλεις. Δεν θα ξεκινήσουμε από τις πίστες που έχεις επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια, Μουτζέλο, Μιζάνο, δεν ξέρω, έχεις πάει και στο Μιζάνο? Έχω πάει και στο Μιζάνο και στο Μουτζέλο. Τις έχω οδηγήσει και τις δύο. Mm-hmm. Το Μουτζέλο το έχω τρέξει και όταν ήμουν πιτσιρικάς. Με τα runner, τα τζιλέρα. Ναι, ναι. Τα 180. Τα 180, ναι. Όλα τα θυμάμαι αυτά. Θυμάμαι αυτή την ευθεία, δεν τελείωνε ποτέ με το τζιλέρα. Μεγάλη εμπειρία. Πάντως ξαναπήγες μετά από χρόνια επαγγελματίας μηχανικός μοτοσυκλετών. Αυτή τη στιγμή, να πούμε σαν μέσα στο πλαίσιο του προλόγου, ότι βρίσκεσαι εκεί, είσαι υπεύθυνος αρχιμηχανικός στη Zen One. Καλά τα λέω. Καλά τα λες, τα ξέρεις καλά. Έχει γίνει εκεί μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε μαζεμένοι κάποιοι άνθρωποι που είμαστε οι καλύτεροι, πιστεύουμε στο χώρο μας. Έχουμε συνεργαστεί και προσπαθούμε να φέρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Δυνατό αποτέλεσμα στους πελάτες μας. Όμως θα φύγουμε, δεν θα μου κάνεις εδώ πέρα κανένα μαγικό και δεν θα με κρατήσεις το σήμερα. Θα σε πάω εγώ στο χθες και θα έρθεις μαζί μου αναγκαστικά, γιατί αυτό το στούντιο θα ταξιδέψει στον χρόνο και θα φτάσουμε παραπάνω από 22 χρόνια πίσω για να μάθουμε, να γνωρίσουν όσοι δεν ξέρουν,
Ο Άντωνης Μερεμέτης πώς έγινε μοτοσυκλετιστής? Από πού κρατάει σκούφια σου? Πώς ανέβηκες εσύ πάνω στη μοτοσυκλέτα? Οικογενειακή τρέλα, θα έλεγα. Mm-hmm. Από τον πατέρα μου κυρίως. Αυτό τον απίστευτο τον τύπο, τον Κούλι. Τον Κούλι, ναι. Πραγματικά απίστευτος. Πάρα πολλά χρόνια έτρεχε στους δρόμους, βέβαια, γιατί δεν υπήρχαν πίστες. Του άρεσε πάρα πολύ η μοτοσυκλέτα. Και επειδή ήθελε και εμένα μαζί, μου κόλλησε όλο αυτό το πράγμα. Απλά ήθελε να με βλέπει στις πίστες, δεν ήθελε να με βλέπει στον δρόμο, δεν ήθελε να κινδυνεύω. Οπότε βάλαμε ένα, ας το πούμε, στόχο, μόνο πίστα. Πριν φτάσεις όμως στην πίστα, έκανες βολτούλες με τον μπαμπά Κούλι πάνω στη μοτοσυκλέτα του. Είχε πάρει και πολλές μοτοσυκλέτες εκείνη την περίοδο. Ήταν άλλα χρόνια, παχαίων αγελάδων. Μπορούσε να αγοράσει κάποιος εύκολα μια μοτοσυκλέτα, τέλος πάντων σε σχέση με σήμερα, πολύ πιο εύκολα. Σούπερ μπάικ εκείνη την εποχή. Θα ταξιδέψουμε σε εκείνη την εποχή μέσα από χαρακτήρες και καταστάσεις που έχουν συμβεί και θα θυμηθούμε πολλά περιστατικά. Από ό,τι θυμάμαι, ο Κούλης έδαινε με μια ζώνη πάνω στη μοτοσυκλέτα και πηγαίνατε βόλτα μαζί πολύ πιτσιρικά. Είναι αλήθεια αυτό, είναι ένας μύθος? Δεν με έδαινε έτσι όπως το λέμε. Απλά υπήρχε ένας φίλος όπου έπαιρνε και αυτό το γιο του μαζί και ήταν μικρότερος. Δυστυχώς δεν υπάρχει στη ζωή αυτή τη στιγμή ο φίλος αυτός. Όμως πραγματικά έδαινε το γιο του γιατί ήταν πολύ μικρότερος και βγαίνανε δύο μπαμπάδες με τους δύο γιους μαζί βόλτα. Οι γιοι ήταν τα σακίδια, δηλαδή και οι μπαμπάδες ήταν τερμαγκάζι. Κάπως έτσι. Οι μπαμπάδες πηγαίνανε πάρα πολύ γρήγορα, οπότε συμμετείχαμε και εμείς στην οδήγηση. Να σου πω, Κούλης, ήταν πιο γρήγορα από τον άλλο μπαμπά? Ήταν και οι δύο οι πιο γρήγοροι που έχω δει ποτέ. Θα μας πεις και δύο λόγια για τον Κούλη στην πορεία της εκπομπής. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει πολύ καλά. Έχουμε κάνει πολύ καλό intro. Δεν έχουμε κάτσει ακόμα στη χαρά της εκκίνησης. Αλλά να πούμε ότι στην πορεία της εκπομπής θα μιλήσουμε για τον αναβάτη σου, τον κύριο Στριανόπουλο. Σκυριανόπουλο. Σκυριανόπουλο, συγγνώμη. Γι' αυτό σου πέταξα τον μπαλάκι για να το πει σωστά. Γιατί... Πες ότι η εκπομπή είναι live και γι' αυτό γίνονται τα λάθη. Μ' αρέσει, με διόρθωσες. Το λέω εγώ συνήθως, αλλά τώρα το πες εσύ. Η εκπομπή είναι live, γίνονται λάθη. Μπορείτε να το καταλάβετε και μόνοι σας. Ο κύριος Σκυριανόπουλο λοιπόν θα είναι σε λίγο μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή να μας μιλήσει για τα νέα του σχέδια, γιατί είναι και ένα αναβάτης που τον υποστηρίζεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, βεβαίως. Και για το 2017. Λοιπόν, εγώ λέω να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε και να ταξιδέψουμε στο χρόνο και να πάμε λίγο στους δρόμους εκείνης της παλιάς της κακιάς σκάλας, της Επιδαύρου, να θυμηθούμε πρόσωπα, χαρακτήρες και καταστάσεις που έχουν συμβεί. Συμφωνείς? Άντε να δούμε. Λοιπόν, Γιάννης Σημακόπουλος στον ήχο και την κονσόλα και εμείς θα είμαστε σε λίγο μαζί σας. Και επανερχόμαστε στον αέρα της μοτοσυκλέτας με τον Θανάση Μουρίκη και τον Αντώνη το Μερεμέτη, 22 χρόνια μετά, μνήμες. Ξεκινώντας από το στρατό, αλλά 22 χρόνια μοτοσυκλέτα τουλάχιστον, γιατί και οι δύο πριν ήμασταν μοτοσυκλετιστές. Όμως τον πρώτο λόγο έχει ο Αντώνης ο Μερεμέτης και θα ήθελα να θυμηθούμε και να πάμε λίγο στις πρώτες σου μοτοσυκλετιστικές βόλτες, αφού ο μπαμπάς ήθελε να σε μοιήσει στο μοτοσυκλετισμό. Πίστες δεν υπήρχαν, πυροβολημένο σούπερ μπαϊκά σε εκείνη την εποχή με ό,τι μοτοσυκλέτες πέρασαν από τα χέρια του. Ξαφνικά βρίσκεσαι κι εσύ σίγουρα με κάποια μοτοσυκλέτα να προσπαθείς να οδηγήσεις. Και θέλω να μεταξιδέψεις εκείνη την κατάσταση. Πώς προκύπτει να κρατάς κλιπόντς και να βάζεις τον κόλο σου πάνω σε σέλα σούπερ σπορ μοτοσυκλέτα της εποχής? Αυτό το κανόνισε ο πατέρας μου. Πήγαμε σε κάποιο γήπεδο και μου έδωσε το FZR το 1000 που είχε τότε. Προσπαθώντας να μάθω να ξεκινάω με το αμπραγιάζ, σιγά σιγά έγιναν τα πρώτα βήματα. Μάλιστα. Από εκεί και μετά κάναμε κάποιες εκδρομές τις συνηθισμένες της Κυριακής, πηγαίνοντας προς Κόρινθο και προς Πάτρα. Και αφού είχε ευχαριστηθεί το πήγαινε ο μπαμπάς, με έβαζε να οδηγήσω τη μοτοσυκλέτα, βέβαια πάρα πολύ σιγά και συνέχεια, ξέρεις, με σκούνταγε. Υποέλεγχο η κατάσταση. Υποέλεγχο η κατάσταση, μόλις ξεπερνάγαμε τα 120 χιλιόμετρα. Κατευθείαν. Είχε κόφτη. Είχε κόφτη, ναι. Οικογενειακό κόφτη. Ήταν τα πρώτα χρόνια που έμαθα να δω πώς δουλεύουν τα traction και τα. και όλα τα ηλεκτρονικά. Ο πατέρας ήταν το traction control εκείνη την εποχή από πίσω. Ναι, ήταν πραγματικά. Εσύ πρώτη μοτοσυκλέτα πότε οδήγησες δικιά σου, πότε αγόρασες και πώς χρονών ήσουν? 19 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Το οποίο η μοτοσυκλέτα που ήταν δικιά μου ήταν και το αγωνιστικό μου. Ένα NSR 2,5. Α, είχες κατευθείαν βλέψεις στους αγώνες ταχύτητας. Δεν ήταν ο σκόπος δηλαδή, να κάνεις βόλτες, εκδρομές. Κατευθείαν πήγαινες για πίστα πλευρά, τις πίστες αεροδρόμια της εποχής. Αυτό ήταν και η συμφωνία με τον πατέρα μου. Μάλιστα. Υπήρχε δηλαδή ένα οικογενειακό συμβόλαιο για να οδηγήσεις μοτοσυκλέτα. Μπορούσα να οδηγήσω οποιαδήποτε αγωνιστική μοτοσυκλέτα ήθελα.
Αλλά μόνο για αγώνες. Πες μου λίγο το περιστατικό με τη φόρμα που έχεις παρέφθει την κόκκινη, την Dynasty φόρμα και έχεις τρελαθεί. Γιατί σε ρώταγα τότε στο στρατό πολλές χαζές ερωτήσεις για σήμερα, αλλά τότε εντάξει, ήμασταν κοντά στα δεδομένα. Φόραγα τη στολή μέσα στο σπίτι και έκανα βόλτες πέρα δόθε να, να μαλακώσει για να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Δεν ήταν καγκούρο, ε. Όχι, δεν ήταν καγκούρο. αλλά πιο πολύ το ψώνιο του καινούριου, ξέρεις. Ναι, πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν τον Αντώνη Μερεμέτη, ο οποίος μοιείται στο αγωνιστικό κομμάτι με μια μοτοσυκλέτα. RGV ήταν η πρώτη σου. NSR. Α, NSR. Μετά έρθει το RGV, εκείνο το περίφημο RGV. Ήταν ένα NSR 2,5 του 90. Αντώνη, πρέπει να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει ότι και ακόμα εκείνη την περίοδο που ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, σίγουρα, το συζητάγαμε και πριν που ήμασταν έξω από το στούντιο, δεν είσαι γόνος μιας πλούσιας οικογένειας και εσύ μέσα από μια φτωχή οικογένεια ξεκίνησες, με οικονομικές δυσκολίες και ουσιαστικά ο μοτοσυκλετισμός τον έχεις αντιληφθεί μέσα στην εφηβική σου ηλικία σαν τρόπο ζωής. Πραγματικά σαν τρόπο ζωής, μέσα από τη δουλειά, δούλευα σε συνεργεία από πολύ μικρός. Και ταυτόχρονα έκανα και αυτό που μου άρεσε, να φτιάχνω το αγωνιστικό μου, να τρέχω. Είναι αλήθεια ότι πέρασες κάποια στιγμή από ένα συνεργείο που ήταν έτσι πολύ γιάφκα κατάσταση, έτσι πολύ hardcore, θα το πω αυτό στην αρχή, γιατί μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες, όπου τρώγανε σαρδέλες με λάδι μπροστινού από καλάμια. Ε, υπήρχε τέτοια δοκιμή δηλαδή γευσιγνωσίας μέσα στο συνεργείο. Υπήρξε και αυτό το γεγονός, όλα τα συνεργεία βέβαια. Δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω γιάφκα, απλά... Με την έννοια καταλάβεις. Ναι, ναι, ήταν τότε τα κλασικά συνεργεία που δουλεύαμε καθημερινά για το μεροκάματο, οπότε είχαμε και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν και υποστηρικτής στους αγώνες ο κύριος συγκεκριμένος που συνέβαιναν τα ιδιαίτερα τα λαϊκά περιστατικά. Βεβαίως, βεβαίως. Περνάγαμε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Αυτά γινόντουσαν μέσα από τη διασκέδαση. Μαζευόμασταν όποτε υπήρχαν καλή ώρα Χριστούγεννα ή καλοκαιρινές διακοπές και κάναμε πραγματικά, περνάγαμε καλά, διασκεδάζαμε την τελευταία μέρα με φαγητό, ποτό, οπότε μαζί με το φαγητό και το ποτό είχαμε και τις σαρδέλες με το λάδι μπροστινού. Μπροστινού, ναι. Πενταράκι κατά προτίμηση, έτσι. Το συγκεκριμένο ήταν διχρονόλαδο, οπότε... ούτε μπροστινού δηλαδή, ήταν μίξης. Μίξης κανονικό. Αφού το λέει και η λέξη μίξης, το έχει μιξάρει με σαρδέλα. Το μπέρδισε, ναι, μετά από τόση... 20-50 έχει φάει ο Γιάννης Σημακόπουλος, τρέχω και την κονσόλα, ελπίζω το επόμενο κομμάτι να μπει όπως θα του το ζητήσουμε και όχι πατιναρισμένο. Λοιπόν, βόλτα στην Επίδαυρο, μια θρυλική περιοχή μοτοσυκλετιστική που έχουν περάσει και κάποιοι δεν γυρίσαν πίσω, να τα λέμε και αυτά, κάποιοι άφησαν και κάποια αμέλεια από το σώμα τους, εντάξει, εμείς δεν θα το εκθιάσουμε, αλλά δεν θα υποτιμήσουμε και εκείνη την περίοδο που δεν υπήρχε πίστα, γιατί με τα δεδομένα της εποχής, που αλλού να πάει ο άνδρος να οδηγήσει, να κάνει το track day του, αφού δεν είχαν μεριμνήσει κάποιοι να φτιάξουν την πίστα. Δώσε μας μερικές εικόνες και μνήμες από την Επίδαυρο. Πραγματικά η Επίδαυρος τότε ήταν πραγματικά σαν πίστα. Μαζευόταν πάρα πολλοί κόσμος. Όλοι οι αγωνιζόμενοι κάνανε προπόνηση εκεί. Δυστυχώς με θεατές, όπου αυτό έκανε τα πράγματα ακόμα πιο επικίνδυνα. Όσοι οδηγάγανε για προπόνηση έχοντας και θεατές, ρισκάρανε και λίγο παραπάνω. Και τα ατυχήματα ήταν πάρα πολλά. Θυμάσαι μερικά ονόματα μεγάλα εκείνη τη εποχή που οδηγούσαν στην Επίδαυρο? Εδώ έχουν έρθει κάποιοι που μου έχουν πει ευθέως, δηλαδή μην το τρομάξεις, πες το ότι θυμάσαι. Τους θυμάμαι όλους. Τα πιο σημαντικά ονόματα που μου άρεσαν και σαν οδηγοί ήταν και ο Μιχάλης Σπηλιώτης και ο Γιώργος Οπιεράκος. Πραγματικά ο Γιώργος τον έχω πετύχει στην Επίδαυρο να οδηγάει απίστευτα γρήγορα. Και το Σάκη το Σκούρτα. Ονόματα πραγματικά θρύλους. Από το χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα, από ένα κομμάτι που έχει βληθεί από την αδιαφορία του κράτους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τώρα που έχουμε τουλάχιστον δύο πίστες και ανθρώπους που είναι πραγματικοί αθλητές, δεν υπάρχει το ενδιαφέρον για πολλούς και διάφορους λόγους, και ένας από αυτούς είναι και η οικονομική κρίση, η οποία λουζόμαστε τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά, ναι. Είχες όμως και ένα ατύχημα στην Επίδαυρο, θυμάμαι, με ένα RGV. Αγόρασε, έκανε τα πρώτα σου εντούρο με το RGV, έτσι πήρε τον γκρέμο προς τα κάτω. Όλοι έχουμε τη στιγμή μας στην Επίδαυρο. Άλλοι με. Αφήσανε όντως και κάτι δικό τους εκεί, είτε από το σώμα τους, είτε τη μοτοσυκλέτα τους. Εγώ ευτυχώς άφησα μόνο τη μοτοσυκλέτα. Α, έμεινε εκεί πέρα η μοτοσυκλέτα. Σχεδόν ναι, μπορώ να πω ότι δεν ξαναπερπάτησε στον δρόμο, διελήθηκε. Εσύ γύρισες πίσω. Αλλά ναι, εγώ γύρισα πίσω αλόβητος.
Σημασία έχει ότι γύρισες, ότι δεν είχες κάποιο σοβαρό ατύχημα ποτέ. Αυτό είναι σημαντικό. Και θα πρότεινα να περάσουμε σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε λίγο στην εποχή των αγώνων και να θυμηθούμε τον Αντώνη το Μερεμέτη σε εκείνη την περίφημη κατηγορία Super Sport 400. Γιάννη Σημακόπουλο στον ήχο την κονσόλα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί στη σχάρα της εκκίνησης. Και είμαστε στη σχάρα της εκκίνησης, Αντώνης Μερεμέτης, και θέλω να θυμηθείς τον πρώτο σου αγώνα, με τι τρέχεις και πώς είναι η κατάσταση τότε με την πολυπληθέστερη κατηγορία αναβατών που είναι και η Super Sport 400. Τότε ήταν πάρα πολλές συμμετοχές. Πρέπει να, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν γύρω στα 60 μηχανάκια που έπρεπε να κάνουμε χρονομετρημένα για την πρόκριση. Το τότε, να το προσδιορίσουμε, ποια εποχή μιλάμε? Το τότε ήταν το 1993. Και δεν ήξερα καθόλου τις διαδικασίες. Με είχαν συμβουλέψει εκεί ότι πρέπει να έχω τουλάχιστον, το, αν θυμάμαι καλά, το 107% του χρόνου. Αλλά ήταν πρωτόγνωρο ακόμα και για τους παλιούς οι τόσες πολλές συμμετοχές σε αυτή την κατηγορία. Έπιασα το χρόνο κατευθείαν, αλλά δεν είχαμε δει ότι έπρεπε να είμαι μέσα στους πρώτους 33. Οπότε δεν συμμετείχα στον πρώτο αγώνα. Ωραία ψυχρολουσία. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. Και συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση να διακόψω, να στείλουμε πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στο Λάμπρο που σου έβαφε τη μοτοσυκλέτα και θυμάται πάρα πολλές καταστάσεις μέχρι και ότι βάζατε ρεφενέ βενζίνη για να πάτε τότε στην Επίδαυρο. Έτσι δεν είναι? Είχε κάνει αρκετά πράγματα τότε ο Λάμπρος. Είχε φτιάξει ένα χώρο για να βάφει τις μοτοσυκλέτες. Ωραίες στιγμές και αυτές. Ωραίες μνήμες και που δεν θα περάσουν ποτέ. Λοιπόν, στην πρώτη αγώνα δεν τρέχεις γιατί δεν προκρίνεσαι. Δεν προκρίνομαι. Βλέπω τον αγώνα απ' έξω και όπως καταλαβαίνεις έχω κοντέψει να τρελαθώ. Ωραία, φίλε. Από εκεί και μετά πήρα το μήνυμά μου και στον επόμενο αγώνα έκανα 12ο χρόνο για να είμαι σίγουρος ότι θα τρέξω. Είχες επιστρατεύσει κάποια μαγικά τα οποία τα είχες και στην πορεία, διότι έκανες κάποια μαγικά εσύ. Είχες πολλά κόλπα. Στο δεύτερο αγώνα απλά κατάλαβα ότι δεν πρέπει να κλείνω τον γκάζι πουθενά. Οπότε ακόμα και προσπεράσεις προσπαθούσα να τις κάνω με τον γκάζι τέρμα. Ήταν μια απίστευτη εποχή, είχε χαρακτήσει τη μνήμη μας. Ακόμα και τη λάστιχα φοράγατε εκείνη την εποχή. Θυμάμαι τη 6-15-21 της Μισελέν. Θυμάμαι ότι μου έλεγες ότι στο πολύ πλάγιασμα βρίσκει και η ζάντα κάτω. Ισχύει αυτό, έβρισκε και η ζάντα? Σε εμάς όχι. Έβρισκε όμως στην κατηγορία των 600, όπου τα μηχανάκια της παραγωγής βγαίνανε με μικρότερο προφίλ εμπρός λαστικού. Και μέχρι να συνειδητοποιήσουν τι πρόβλημα υπήρχε και υπήρχαν πάρα πολλές πτώσεις, ανακαλύψανε μετά ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το λίγο ψηλότερο. Οπότε μέχρι να το ανακαλύψουν αυτό έβρισκε ζάντα κάτω και πέθανε. Θεωρείς χρυσή εποχή την Super Sport 400 σαν συμμετοχή στους αγώνες, δηλαδή σου δίδαξε πολλά, έχεις ωραίες στιγμές να θυμάσαι? Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να είσαι μέσα στους πρώτους χρόνους και να γυρνάς πίσω και να μην τελειώνουν οι μοτοσυκλέτες που ήταν στη σχάρα εκείνης. Είναι σημαντικές στιγμές, πάρα πολλές προσπεράσεις. Υπήρχαν αναβάτες που τους κλείναμε 3-4 φορές γύρω. Οπότε ο αγώνας μετά τον 3ο-4ο γύρο είχε συνέχεια προσπεράσεις. Οπότε αυτό ήταν μεγάλο σχόλιο. Πραγματικά μεγάλο σχόλιο για μας. Συνέχιζες τις προπονήσεις στην Επίδαυρο, δηλαδή τουλάχιστον την επαφή σου με τη μοτοσυκλέτα, μη έχοντας πίστα εκείνη την περίοδο? Δυστυχώς έμαθα να οδηγάω με σχεδόν καθόλου προπόνηση. Επειδή τα ατυχήματα στην Επίδαυρο ήταν πάρα πολλά, ο πατέρας μου ανησυχούσε πάρα πολύ και δεν ήθελε να οδηγάω. Οπότε για μένα έπρεπε να τα κάνω όλα μέσα στα 1-2 20 λεπτά που είχα. Κάνοντας ελεύθερα και επίσημα χρονομετρημένα. Και όπως πολύ καλά ξέρεις εσύ, ήμασταν φαντάροι. Ναι, ήσουν και στρατιώτης. Και προσπαθούσες εκείνη την περίοδο ότι παίζονταν να πάρεις το πρωτάθλημα στη Super Sport 400. Κοίταξε να δεις, το 93 που ξεκίνησα έκανα κάποιους αγώνες. Από εκεί και μετά το 94 έγινε ένας αγώνας μόνο. Και το 95 που ήμασταν φαντάροι, μόνο δηλαδή την ημέρα των αγώνων που έπαιρνα άδεια και αυτά, τίποτα άλλο, προπόνηση καθόλου. Από εκεί και πέρα όμως συνάντησες και άλλες κατηγορίες μπροστά σου, δεν ήταν μόνο η Super Sport 400. Έφυγες και πήγες, αν δεν κάνω λάθος, κατευθείαν στην 600. Πού άλλο θα πήγαινες άλλωστε? Δεν επέλεξες κάποια racing κάτω 25,5 που υπήρχε η δυνατότητα ή τουλάχιστον υπήρχε η επιλογή να κάνεις. Πήγες στα Super Sport 600. Πήγα Super Sport 600 μετά από μία χρονιά αποχής, γιατί θυμάσαι πολύ καλά ότι είχαμε και την άτυχη στιγμή με τα ίμια. Και στο στρατό δυστυχώς εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε άδειες, ναι, και δεν έτρεξα το 96.
Το 97, μάλιστα όχι, αν θυμάμαι καλά, το 95, το 96, πήρα μια μοτοσυκλέτα του πατέρα μου, ένα RVF 400 που είχε τότε. Mm-hmm. Και έκανα έναν αγώνα μόνο στη Ρόδο, ίσα για να πάρω λίγο την εμπειρία της πίστας, γιατί δεν είχα τρέξει ποτέ στη Ρόδο. Και τότε πήγα πάρα πολύ γρήγορα με το 400, πέρασα, είχα ρίξει 10 δευτερόλεπτα στο δεύτερο, που ήταν τα 2,5 δίχρονα. Και με είδε τότε ο Γιώργος ο Μακρύς, που είχε τα Λαβέρτα, και μου έκανε μια πρόταση να οδηγήσω εκείνη τη μοτοσυκλέτα. Την απίστευτη μοτοσυκλέτα που, εντάξει, όλοι τη θυμόμαστε, εκείνο το Λάβερντα. Πόσα άλογα έχει εκείνο το Λάβερντα, θυμάσαι? Ήταν πάρα πολύ λίγα. Ήταν δικύλιδρο εν σειρά ο κινητήρας. Αερόψυκτο. Αερόψυκτο, 668 κυβικά. 668. Ήταν 65 άλογα. 65 άλογα. 65 άλογα, και είχα γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα με αυτή τη μοτοσυκλέτα. Πραγματικά. Δεν πρέπει να. Δεν θυμάμαι να έχω πάει ίσια καθόλου με αυτό το μηχανάκι. Ήτανε κουκουνάρι όμως από γκάζι, έτσι να τα λέμε αυτά. Δηλαδή δεν είχε γκάζι. 68 άλογα έναντι των 100 που είχαν τα 600 τετρακύλυντρα της εποχής, τα Καβασάκι και τα Χόντα. Δεν είχε καμία ελπίδα. Είχε δύο. Ακριβώς για να είσαι Μακοπούλη. Είχε 2.000 στροφές ωφέλιμες από τις 8 μέχρι τις 10. Και πραγματικά στους αγώνες που κάναμε τότε στην Τρίπολη, όπως θυμάμαι, ανέβαζα μόνο ταχύτητες και μετά τις κατέβαζα όλες μαζί. Δηλαδή, πραγματικά στην 11 κατέβαζα όλες τις ταχύτητες, στρίβαμε Δευτέρα και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια 1, 2, 3 με Τρίτη, μετά Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη και μετά όλες κάτω. Μένεις στην ιστορία, την αγωνιστική σου ιστορία, σαν κατά κάποιο τρόπο παραδοσιακός 600άρης. Είστε δηλαδή στο πλαίσιο των 600, σου ταιριάζει αυτή η κατηγορία. Έγιναν κάποια στιγμή κάποιες επαφές με τη μεγάλη κατηγορία των Superbikes, Stock Sport, όπως λεγόταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά τα 600 τελικά είναι η κατηγορία σου. Αυτό ανακαλύπτεις και εσύ στην πορεία. Αυτή είναι η μοτοσυκλέτα που μου αρέσει πιο πολύ από όλες. Μ' αρέσει να προσπαθώ να τη βοηθήσω για να κινηθεί γρήγορα. Ενώ τα χιλιάρια, όπως ξέρεις, χρειάζεται απλά να ρεγουλάρεις λίγο τον γκάζι. Και μου αρέσει πιο πολύ από όλα. Πραγματικά το 600 είναι η καλύτερη μοτοσυκλέτα για μένα. Είχες πάντα ταχύτητα. Θυμάμαι ότι ξεκίναγες πάντα πάρα πολύ δυνατά. Έκανες πολύ καλούς χρόνους στα χρονομετρημένα, ειδικά. Ίσως θα τολμήσω να πω στην πορεία κάπου τα πράγματα να μην ήταν τόσο θετικά για εσένα. Όμως ήταν και μια εποχή πάρα πολύ δυνατή από ανταγωνισμό. Ήταν πολύ μεγάλα ονόματα. Ήταν τότε που ξεκίναγε και ο Σάκης ο Σινιώρης, ο Κώστας ο Πολίτης. Ο Μπούστας είχε γυρίσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτρεχε με δύο μοτοσυκλέτες. Ήταν στα ντουζένια του τότε ο Γιάννης. Ήταν πολύ γρήγοροι οδηγοί. Έτρεχε ακόμα ο Πιεράκος και πολλοί ακόμα που μπορούμε να θυμηθούμε, Μιχάλης Πιλιώτης. Άρα έτρεξε μια κατηγορία που δεν ήταν επεξεγέλασε, δεν ήταν μια κατηγορία με 5 και 7 μοτοσυκλέτες. Μιλάμε για 25 μοτοσυκλέτες χάρα με ονόματα. Πραγματικά ήταν όλοι πάρα πολύ γρήγοροι. Έμαθα κι εγώ να οδηγάω αναγκαστικά λόγω του συναγωνισμού, πίεζα συνέχεια τον εαυτό μου. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που μπόρεσα και έμενα μαζί σε χρόνους με τους τότε τόσο γρήγορους οδηγούς. Από το Γιάννη τον Μπούστα σίγουρα έχουμε μάθει περισσότεροι και έχουμε πάρει πάρα πολλά στοιχεία. Ήταν ο μόνος που είχε καταφέρει να τρέχει στο εξωτερικό. Είχε πάει και σε ένα σχολείο του Κένι Ρόμπερτς. Είχε πάει και σε ένα σχολείο και πραγματικά ένιωθα πάρα πολύ καλά που μπορούσα και έμενα μαζί τους. Στους χρόνους ήταν οι διαφορές μας σχεδόν ποτέ περισσότερο από το μισό δευτερόλεπτο. Αντώνη, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε κατά τη γνώμη σου που είσαι ένας οδηγός καθαρά της δεκαετίας του 90 ως χρυσή δεκαετία των αγώνων ταχύτητας το 90. Μπορώ να πω ναι. Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Ο κόσμος ήθελε να βλέπει αγώνες. Οι θεατές ήταν πάρα πολλοί. Γενικά δείχναν τα πράγματα ότι τα επόμενα χρόνια θα θύμιζε κάτι με εξωτερικό η Ελλάδα. Δυστυχώς πήγαμε ανάποδα. Αλλά το συνηθίζει η Ελλάδα, τα κάνει αυτά. Ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια πηγαίνουμε πλαγιολισθένοντας με την Όπισθεν. Δεν πάμε απλά με την Όπισθεν. Έχουμε πάει και με ανάποδο τιμόνι με την. Όλα είναι ανάποδα. Τα μάθαμε και αυτά. Μάθαμε και την πλαγιολίσθηση.
Θα φτάσουμε και στο σήμερα να δούμε πώς έχει κατάσταση. Ακόμα μιλάμε για εκείνες τις εποχές. Έχουμε διανύσει πάνω από το πρώτο μισό της εκπομπής και ακόμα βρισκόμαστε στον Αντώνη Μερεμέτη στη σχάρα της εκκίνησης και στην εξέλιξη την αγωνιστική του μέσα στο πλαίσιο της Super Sport 600, αλλά και από άλλες κατηγορίες. Έχει προσεγγίσει και λίγο τα χιλιάρια κάποια στιγμή με την ομάδα του Αραούζου, με Honda 929. Έχει τρέξει κάποια στιγμή? Ναι, είχα κάνει μία χρονιά με το CBR. Με το οποίο ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη μοτοσυκλέτα. Σχεδόν με όλες τις μοτοσυκλέτες που έχω οδηγήσει τότε στις αίρες που κάναμε αρκετούς αγώνες, έχω μπει στο 1.22 και η χρόνη αυτή τότε ήταν πραγματικά πάρα πολύ γρήγορη και με αυτές τις μοτοσυκλέτες μπορώ να πω ότι ακόμα και τώρα δεν μπορώ να πιστέψω πώς μπορούσαμε να τις γυρίσουμε τόσο γρήγορα. Αντώνη, εσύ κάποια στιγμή σταμάτησες απότομα, αν δεν κάνω λάθος, να τρέξεις από τους αγώνες. Είχες κάνει την τελευταία σου επαφή, προσπάθεια να τρέξεις το πρωτάθλημα με ένα Honda CBR 600. Όμως ήρθε μια πτώση και σταμάτησες, ή το σκέφτηκες πιο όρημα το θέμα? Είχες ξεκινήσει πλέον και είχες στήσει την οικογένειά σου. Επαγγελματικά έμπαινες σε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Ήταν δηλαδή μια επιλογή προσωπική, γιατί ακόμα και τώρα πιστεύω ότι θα μπορούσες να πάρεις μέρος σε κάποιον αγώνα αν ήθελες. Τουλάχιστον ηλικιακά βλέπουμε και άλλους αναβάτες που μπορούν να τρέξουν. Δεν είσαι τόσο μεγάλος. Είσαι 42 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Όντως τόσο είμαι, αλλά έχω δώσει πάρα πολύ βάρος στη δουλειά μου και επειδή θα τις λείψω, προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου, οπότε οδηγάω όσο περισσότερο μπορώ, αλλά αυτό είναι πολύ λίγο για να πω ότι μπορώ να συμμετάσχω σε αγώνες. Κάπου εκεί πέρα γύρω στο 9-10 έρθε μια τύχη στιγμή με ένα μονόδρομο συμπλέκτη, τέλος πάντων, στις αίρες, μην το θυμόμαστε αυτό. Γενικότερα μ' αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Κάποιες φορές όταν ανακαλύψεις τι πρέπει να κάνεις, ίσως να έχεις πέσει κάτω, αλλά δεν έχει να κάνει. Σε χτύπησε εξωσέντ, πες μου την αλήθεια. Πραγματικά, αλλά... γύρναγα πάρα πολύ γρήγορα, ήμουνα ευχαριστημένος με την οδήγηση, απλά ήταν προς το τέλος του πρωταθλήματος, ήμουνα τέταρτος στη βαθμολογία παρόλο που είχα μια πενταετία να τρέξω, αλλά δεν προλάβαινα να φτιάξω τη μοτοσυκλέτα, έπαθε μεγάλη ζημιά, έχασα έναν αγώνα που ήταν αμέσως μετά, οπότε τελείωσε εκεί το πρωτάθλημα. Αφού λοιπόν τελείωσε το πρωτάθλημα, λέω να περάσουμε σε ένα άλλο, σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, με συγχωρείτε. Αλλά παράλληλα να κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε και με τον Ναβάτσο. Πες μου το όνομά του, μην κάνω λάθος, παρακαλώ. Σκυριανόγλου, είπαμε. Ωραία, τον Τάσο το Σκυριανόγλου, ήθελα να δω αν το θυμάσαι, γι' αυτό το είπα. Εγώ το είχα γράψει εδώ, όπως είδες, το σημείωσα. Λοιπόν, ο Τάσο Σκυριανόγλου πιθανόν να είναι μαζί μας μετά από το μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Γιάννη Σασημακόπουλο στον ήχο και την κονσόλα και επανερχόμαστε με τον τρίτο καλεσμένο, με την τρίτη φωνή της ραδιοφωνικής εκπομπής. Και επαναρχόμαστε στον αέρα της μοτοσυκλέτας με Θανάση Μουρίκη, αλλά τώρα βρισκόμαστε και έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή. Εντάξει, κάνουμε λάθη, είπαμε είναι live εκπομπή. Τάσο Σκυριανόγλου. Καλησπέρα, Τάσο, αν μας άκουσες από την Κρήτη. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και συγχαρητήρια για την πρώτη σου θέση στην κατηγορία της Open για το 2016. Ευχαριστώ πολύ. Ετοιμάζεσαι φέτος να τρέξεις στα 600, αν δεν κάνω λάθος, με την υποστήριξη Αντώνης Μερεμέτης. Το πλάνο έχει, αυτός είναι ο στόχος μου δηλαδή για φέτος. Αλλάζουμε κατηγορία, πάμε στο Super Sport, εκεί είναι τα πράγματα πιο δύσκολα. Από θέμα, παρακαλώ, με συγχωρείς. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια της ομάδας θα έχουμε μια καλή πορεία. Θα το δούμε. Και εμείς σου το ευχόμαστε, γιατί πρέπει να ανέβει ο ανταγωνισμός στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία μοτοσυκλέτας που υπήρχε τουλάχιστον μέχρι χθες και ελπίζουμε να γίνει πάλι και από το 2017 και να φέρεις καλά αποτελέσματα και να είσαι ανταγωνιστικός αναβάτης τόσο για τους συναθλητές σου όσο και για την ομάδα σου και τον εαυτό σου. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, πώς είδες τα πράγματα και την εξέλιξη της κατηγορίας Open καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σου πορείας? Η πρώτη μου συμμετοχή στην κατηγορία Open ήταν το 2012 στο Τιμπάκι, όπου εκεί ξεκίνησα ουσιαστικά εγώ. Πιστεύω ότι είχε εξελιχθεί, έφτασε κάποιο σημείο που ίσως αυτές οι αλλαγές που θα γίνουν φέτος να είναι και για καλό, θα δείξει βέβαια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κατηγορία για να ξεκινήσει κάποιος, να εξελιχθεί ως αναβάτης και να φτάσει σε σημείο ώστε να μπορεί να συμμετάσχει στις άλλες δύο κατηγορίες, τη Superbike και τα Superbike 600.
Από ό,τι είδες εσύ από προσωπική εμπειρία από τους συναθλητές σου της κατηγορίας Open, πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν φέτος με την εικόνα που σου έχουν δώσει να μεταπηδήσουν στη Super Sport 600, που είναι μια πιο επαγγελματική, θα λέγαμε, κατηγορία και δύσκολη? Δεν μπορώ να πω αριθμό ή κάποιους συγκεκριμένους, αλλά θεωρώ ότι το επίπεδο της Open φέτος ήταν αρκετά υψηλό. Η χρόνη ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική σε όλες τις πίστες. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν αναβάτες που φέτος θα μπορούσαν να μην τρέξουν την Open όπως και εγώ και να τρέξουν στα Super Sport 600. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα τρέξεις με την ίδια μοτοσυκλέτα που ήσουν στην Open και στην κατηγορία των Super Sport 600, ένα Triumph Daytona 675. Ναι. Αυτό πιστεύεις ότι αποτελείσαι και το λόγο που μεταπήδησες στην κατηγορία των 600, γιατί είχες επιλέξει αρχικά την μοτοσυκλέτα των 675 κυβικών εκατοστών ως τρικύλινδρη, που της δίνει το βήμα να τρέξει και σε κατηγορία των 600? Δηλαδή η επιλογή ξεκίνησε από τη μοτοσυκλέτα που είχες πάρει για την Open ή ήθελες να προσεγγίσεις τα 600 ούτως ή άλλως? Θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήμα τα 600. Τα μεγάλα, τα χιλιάρια είναι πιο δύσκολα στην οδήγηση, οπότε θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να περάσει πρώτα από αυτή την κατηγορία και μετά να μεταπηδήσει τη μεγαλύτερη. Η κατηγορία αυτή όμως γενικά, τα κυβικά αυτά με κερδίσανε. Θα είναι πολύ τεχνική οδήγηση για να βγάλεις χρόνο. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραμείνω δηλαδή σε αυτά τα κυβικά. Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο είναι να κάνεις προπόνηση και να προσεγγίσεις το πρωτάθλημα από την απόσταση που είσαι και μάλιστα από ένα νησί, αν είναι δυνατόν να είναι νησί Κρήτη? Είναι λίγο δύσκολο να κάνεις αυτές τις αποστάσεις και για να παρακολουθήσεις το πρωτάθλημα, αλλά και για να κάνεις προπονήσεις σου. Πώς το καταφέρνεις? Θέλει αρκετό προγραμματισμό. Θέλει πάρα πολλές θυσίες. Θυσιάζουμε πάρα πολλά πράγματα για να ανεβαίνουμε να κάνουμε κάποιους αγώνες. Μέχρι και πέρσι ανέβαινα και έκανα 1-2 αγώνες, το πολύ 3. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που κατάφερα και έκανα όλο το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως από οικονομικής πλευράς, γιατί είναι στη μέση η θάλασσα. Απλά πράγματα. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή η μοτοσυκλετιστική κουλτούρα και ο παλμός ποιος είναι, μπορείς να μας το μεταφέρεις? Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα αλλά και γενικότερα για το μοτοσυκλετισμό? Μπορώ να πω, επειδή ξέρω πάρα πολλά παιδιά τα οποία ασχολούνται με τη μοτοσυκλέτα γενικά και ειδικά με την ταχύτητα εννοώ, υπάρχουν πάρα πολύ γρήγοροι οδηγοί με πάρα πολύ καλές μοτοσυκλέτες σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Απλά είναι αποτρεπτικό το γεγονός ότι δεν έχουμε πίστα. Το τυμπάκι που είχαμε παλαιότερα έχει κλείσει εδώ και 4 χρόνια, νομίζω τελευταία χρόνια ήταν το 12. Οπότε και αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να κάνουν το βήμα, τους αποτρέπει το γεγονός ότι θα πρέπει αναγκαστικά να γίνει η προπόνηση στην Αθήνα. Θα πρέπει δηλαδή να ταξιδεύουμε κάθε φορά Αθήνα. Υπάρχει προοπτική να φτιαχτεί στην πίστα ένας χώρος προπόνησης για εσάς που τρέχετε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και να αποτελέσει ουσιαστικά και προπύργιο για κάποιους άλλους συντοπίτες σας, κριτικούς, που θέλουν να μεταπηδήσουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα φτιάχνοντας μία πίστα μέσα από κάποιες λέσχες που υπάρχουν στην Κρήτη, λέσχες, από όσο ξέρω? Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό το πράγμα, αν μπορεί να κατασκευαστεί κάποια πίστα εδώ πέρα ή κάποιος χώρος. Έχουμε μια μικρή πίστα για τις μοτοσυκλέτες μας, είναι μια αρκετά μεγάλη καρτόπιστα, ουσιαστικά πίστα καρτ. Αυτό εννοούσα, ναι. Στην οποία εκεί πέρα μπορούμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις, όπως και έκανα και εγώ μέχρι το 2014. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ μικρή, ουσιαστικά δεν ευχαριστεί κάποιον αναβάτη να κάνει εκεί πέρα προπόνηση. Οπότε γενικά η ενέργεια των αναβατών εδώ πέρα στην Κρήτη συνήθως βγαίνει στο δρόμο. Συνήθως έχει και κακά αποτελέσματα. Ναι, αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί ουσιαστικά, όπως μας είπε και νωρίτερα ο Αντώνης Ομερεμέτης, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας χώρος ειδικός που να είναι προστατευμένοι οι αθλητές του μηχανοκίνητου αυτού σπορ, οδηγεί πολλούς αναβάτες δυστυχώς πολλές φορές, όπως και παλαιότερα, στο δρόμο. Και έχουμε περιστατικά πάρα πολύ άσχημα, και θα ήθελα από σένα ένα σχόλιο γι' αυτό, μιας και δυστυχώς, από ό,τι γνωρίζω, πολύ πρόσφατα έχεις χάσει και ένα δικό σου άνθρωπο. Ναι, ήταν φίλος.
Αυτό μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί, μαζί με τους συλλόγους, τις λέσχες εδώ πέρα της Κρήτης, είναι να κάνουμε λίγο πιο εύκολο να κάνουμε λίγο πιο εύκολο σε αυτούς τους αναβάτες που θέλουν να ξεκινήσουν την πρώτη επαφή ή γενικά την επαφή με την πίστα. Όσοι έχουμε εμπειρία, όσοι έχουμε γνωριμίες και τα λοιπά, ίσως να μπορούσαν να μας βοηθήσουν κάποιοι από τους διοργανωτές πάνω στην Αθήνα με κάποιες καλύτερες τιμές, γιατί όπως είπα και πριν, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Σημασία έχει ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστα και πρέπει να το καταλάβουμε, και εσείς οι οδηγοί, οι αναβάτες από το Πανελλήνιο Ποτάθλημα, πρέπει να το μεταλαμπαδεύετε, να ενημερώνετε τους φίλους σας που ασχολούνται με το μοτοσυκλετισμό, γιατί δυστυχώς κάθε χρόνο και κάθε εβδομάδα δυστυχώς θρυνούμε στην άσφαλτο θύματα από ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα, που πρέπει να πάρουν μέτρα ασφαλείας ή να προσέξουν τον τρόπο που οδηγούν. Ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα στην Κρήτη. Ειδικά χάνουμε δικά μας παιδιά, γνωστούς μας, σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αυτό που είπα και πριν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο. Το πάθος για τη μοτοσυκλέτα και για την ταχύτητα συγκεκριμένα είναι πολύ μεγάλο εδώ πέρα στην Κρήτη. Όπως είπα, υπάρχουν πάρα πολύ γρήγοροι αναβάτες και πάρα πολύ καλές μοτοσυκλέτες. Αυτό που πιστεύω εγώ, αυτό που νομίζω εγώ ότι πρέπει να γίνει, να δοθεί το ερέθισμα και κάποιο είδος ευκολία με την πρώτη επαφή. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, έστω και στην τηλεφωνική γραμμή. Ευχόμαστε το καλύτερο για την ερχόμενη χρονιά, τόσο σε σένα όσο και στην αγωνιστική σου ομάδα. Μια καλησπέρα και από το μηχανικό στον Αντώνη το Μερεμέτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Πού είσαι? Εκεί πέρα που μου άφησε ρέθιμο. Προπονείσαι? Ναι, καθόλου. Εντάξει, ελπίζω να μην πλακώνεσαι στις τσικουδιές. Εντάξει, όχι, καμία σχέση. Είναι αθλητής. Είναι αθλητής, πραγματικά. Τάσο, ευχόμαστε το καλύτερο και σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Σε ευχόμαστε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχουμε όλοι και η μοτοσυκλέτα να πάει μπροστά από ανθρώπους που την αγαπάνε από όπου και αν βρίσκονται. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Θα ήθελα μόνο δύο λεπτάκια να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους. Βεβαίως, ο χρόνος είναι δικό σου. Το ελάχιστο μπορώ να κάνω να τους ευχαριστήσω, το ελάχιστο, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να κάνω κι εγώ αυτό το έκανα φέτος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Κολυμπιανάκη, τα Χανιά, τον κύριο Βαγγέλη τον Ηλιόπουλο, τη Συντραμότο με τα ελάστια της Μέντελερ, εννοείται την ομάδα μας της Gen 1, τον Δημήτρη, τον Αντώνη, τον Σοκράτη και όλα τα παιδιά που βοηθήσαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κατάστημα Gas Motorsport που βρίσκεται και αυτό στα Χανιά, το Σύλλογο Μοτοσυκλετιστών Ρεθύμνων των Σιμωρέ, το Σπηλιό το Μιχάλη, το Ριακάκι τον Νίκο με το Σύλλογο των Αφή στο Ηράκλειο, και θα ήθελα να ευχαριστήσω ειδικές ευχαριστίες σε δύο ανθρώπους στους οποίους πραγματικά οφείλω τη μεγάλη αλλαγή στο οδηγικό μου επίπεδο, το Σάκη το Σινιόλη που τον ξέρουν όλοι και το Θεοφάνη το Μίχα, καταπληκτική οδηγή. Και εννοείται και τους δικούς μου ανθρώπους, την κοπέλα μου και όλους τους φίλους μου. Και εμείς ευχαριστούμε, σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και όταν θα βρεθείς στην Αθήνα, μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας και να βρεθούμε εδώ στον αέρα της μοτοσυκλέτας όλοι μαζί, να συζητήσουμε και να θίξουμε οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση πάντα φυσικά με μοτοσυκλέτα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Αντώνη Μερεμέτη, ο οδηγός σου λοιπόν, ένας από τους οδηγούς, γιατί η Gen 1 είναι ουσιαστικά μια πολυσύνθετη ομάδα, και όχι μόνο ομάδα, είναι μια οικογένεια που μπορεί και ταξιδεύει αναβάτες και στη γειτονική Ιταλία και τρέχουν στο ιταλικό κύπελο ώστε να γευτούν το θεσμό των αγώνων μέσα από τη δικιά τους τη δυνατότητα που έχει ο καθένας. Η ομάδα πραγματικά έχει τη δυνατότητα, αυτό που είπε καταρχήν ο Τάσος, ότι είναι δύσκολο από την Κρήτη να μεταφερθούν ή να κάνουν προπόνηση. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε και εμείς σαν ομάδα. Έχουμε όλα ό,τι χρειάζεται για τους αναβάτες μας έτοιμα. Η προπόνηση, επειδή ειδικά με αυτούς τους ανθρώπους είναι περιορισμένη λόγω της απόστασης, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να κάνουμε πάρα πολύ στοχευμένη προπόνηση, πάρα πολύ λίγη προπόνηση βέβαια λόγω της απόστασης, αλλά πολύ στοχευμένη. Έχουμε τηλεμετρικά δεδομένα όπου καθοδηγούμε τους οδηγούς μας με μεγάλη ακρίβεια ακριβώς πώς να κινηθούν μέσα στην πίστα ώστε να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο
την ταχύτητά τους και να μην κάνουν λάθη, να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το χρόνο που μπορούν να πάρουν. Και τη μοτοσυκλέτα τους φυσικά. Και τη μοτοσυκλέτα τους. Οπότε η προπόνηση αυτή λίγη που κάνουν είναι τόσο ποιοτική που πραγματικά σε καλούς οδηγούς όπως είναι ο Τάσος φέρνει αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε και εμείς, το να κερδίσεις κάποιο κύπελο ή κάποιο πρωτάθλημα. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Βλέπεις ότι έχουμε φτάσει στο παραπέντε αυτή τη στιγμή και σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Δεν έχουμε το χρόνο που φανταζόμαστε πριν μπούμε στο στούντιο. Εδώ ξέρεις ο χρόνος είναι διαφορετικός, περνάει πιο γρήγορα γιατί είμαστε απλά συγκεντρωμένοι και όταν ο άνθρωπος είναι συγκεντρωμένος τρώει το χρόνο πιο γρήγορα. Δεν βαριέται, δεν βαριόμαστε. Άρα τα 5 λεπτά πριν τις 11 είναι πρώτο μπυλόν και θα ήθελα να κλείσουμε με ένα μήνυμα αυτή την εποχή που ναι μεν τα πράγματα είναι δύσκολα αλλά υπάρχουν τα δεδομένα και οι δυνατότητες ώστε να κάνει ο αναβάτης την προπόνησή του, να κάνει μηχανάκι που λέγαμε παλιά, track day σήμερα πιο σωστά, την οδήγησή του μέσα σε μια πίστα. Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί που έχουν ειδικά σούπερ σπορ μοτοσυκλέτες και όχι μόνο σε σχέση με τον δρόμο από τη στιγμή που υπάρχει το δεδομένο της πίστας. Πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύονται κάποιους ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο, επαγγελματίες, ομάδες, να κάνουν οπωσδήποτε κάποια σχολεία οδήγησης, όπου είναι καθοριστικό. Όλα τα σχολεία οδήγησης αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην Ελλάδα έχουν να σου προσφέρουν το καθένα το επίπεδο που χρειάζεσαι. Κερδίζεις χρόνο ουσιαστικά. Κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο με μεγάλη ασφάλεια και καθοδηγείσαι πραγματικά χωρίς να σπαταλάς χρήμα και χρόνο να πετύχεις το μέγιστο που μπορείς. Ίσως τώρα να καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό να ήταν να υπήρχε αυτό τότε που ξεκίνησες και εσύ και πολλοί άλλοι αναβάτες μοτοσυκλετιστές να τρέχουν στους αγώνες ταχύτητας. Να είχατε ένα σχολείο και να σας έδινε αυτά τα πρώτα βήματα που δεν τα ξέρατε τότε. Εντάξει, εμείς οι Έλληνες θεωρώ ότι είμαστε αρκετά έξυπνοι. Χρησιμοποιήσαμε το Γιάννη τον Μπούστα. Πήγε έξω, έκανε τα σχολεία που μπόρεσε σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Και εμείς του κλέβαμε αυτά που έμαθε τότε εκείνος. Ναι, και ο Γιάννης ο Μπούστας πράγματι ήταν μια σημαδούρα, ισχύει αυτό που λες. Το θυμάμαι και εγώ που παρακολούθησα τους αγώνες απ' έξω, ότι πραγματικά ήταν σημαδούρα τόσο ως προς το ξεκίνημα που έκανα τις χάρες της εκκίνησης, όσο και προσπαθούσε ο καθένας να κλέψει μέσα εισαγωγικά την τεχνική του. Όχι, προσπαθούσε. Το κλέβαμε ό,τι μπορούσαμε. Μιλάς ανοιχτά και μου αρέσει. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πραγματικά. Ήταν εκτός ανταγωνισμού για πολύ καιρό ο Γιάννης και ακόμα και σήμερα είναι ένας αναβάτης με εμπειρία και γνώσεις που τον θαυμάζουμε και μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσει να είναι εδώ πέρα στην εκπομπή στον έδρα της μοτοσυκλέτας στην Ερτόπεν. Και με το Σάκη το Σινιόρι που ήμασταν αντίπαλοι ανταγωνιστές, έκλεβα και από αυτούν πράγματα και έκλεβα και από οδηγούς που ήταν στις πιο πίσω θέσεις. Προσπαθούσες πάντα να κάνεις ένα μίξ όλων των τεχνικών που ο καθένας είχε αναπτύξει για να βγάλεις και εσύ το δικό σου το αποτέλεσμα. Πότε οδήγησες τελευταία φορά στην πίστα? Πριν 2 εβδομάδες, ξέρεις. Δεν κάθεσαι φρόνημα. Γουστάρεις, έτσι? Όχι, όχι. Κάνεις τα μαγικά σου αυτά, έχεις λίγο ντριφτάροντας, έχεις λίγο τα φρένα περίεργα πατημένα στην είσοδο. Το χάσα λίγο πάνω στο τελευταίο ντριφτ, αλλά εντάξει, είναι όλα καλά. Τίποτα δεν τελειώνει. Μακάρι να σε ξαναδούμε σε κάποια μορφή αγώνα, γιατί εντάξει, σίγουρα υποχρεώσεις, όπως είπες πολύ σωστά, δεν σε αφήνουν. Πλέον οι αναβάτες είναι αθλητές, έχουν δουλέψει πάρα πολύ, το επίπεδο έχει ανέβει. Θέλει πολύ χρόνο, δουλειά και επιμονή για να φτάσει στο επίπεδο, οπότε δεν μπορείς ξαφνικά μια ωραία πρωί να ξυπνήσεις και να κάτσεις στις χαρά της εκκίνησης. Αν εσύ είσαι ευχαριστημένος με την οδήγηση, δεν παίζει ρόλο η θέση που έχεις. Σημασία έχει συμμετοχή και ότι έχεις πιέσει τον εαυτό σου στο μέγιστο. Αυτό είναι η ευχαρίστηση της ταχύτητας. Αντώνη, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν απόψε μαζί μας, που πέρασε ο χρόνος τόσο γρήγορα, ευχάριστα και όμορφα. Σίγουρα οι εκπομπές δεν τελειώνουν και θα είσαι και κάποια άλλη από τις επόμενες εκπομπές μαζί μας. Θα ξανασυζητήσουμε για πολλά θέματα, πιο συγκεκριμένα. Μπορεί να είσαι και μαζί με κάποιο ακόμα καλεσμένο. Ευχαριστούμε όλους και όσες μας ακούσατε, τη ραδιοφωνική εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και οπωσδήποτε να προσέχετε στον δρόμο, να φοράτε το κράνος σας και όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό και να θυμάστε ειδικά αυτές τις μέρες ότι ποτό και οδήγηση δεν πάνε ποτέ μαζί. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό βράδυ, ραντεβού την άλλη εβδομάδα.